Από μακριά αυτή τη φορά. Ναι, δεύτερον από μακριά. Από μακριά, πραγματικά, δυστυχώς. Έχουμε κάνει μαζί ένα από τα πιο κατεβασμένα podcast και ανεβασμένα στα social media. Τους κάνατε μεγάλη εντύπωση στους ακροατές μου. Έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για την εκπομπή με τις διαπραγματεύσεις. Διαπιστώσανε ότι και δεν ξέρουμε φυσικά να διαπραγματεύσεις και πόσα έχουν να μάθουν ακόμα για τις διαπραγματεύσεις. Ο Δημοσθένης Παπακοσταντίνου, πήγα να πω, βρίσκεται στο στούντιο. Βρίσκεται στην άλλη άκρη στο πρόγραμμα που κάνουμε την ηχογράφηση αυτή τη στιγμή. Γεια σας. Γεια σου, Δέσποινα, και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και χαίρομαι που ήμουν χρήσιμος στους Κροατές. Καταρχάς, πώς είστε? Είμαστε καλά. Εγώ ακολούθησα τους κανόνες. Δύο μήνες μέσα. Ναι. Προσπάθησα να εκμεταλλευτώ τον χρόνο μου να γράψω το βιβλίο που όλοι με ρωτάνε. Έχω γράψει ένα βιβλίο. Το έχω το μισό. Τώρα. Α, κάνετε και το βιβλίο, ναι, μου λένε τα βιβλία και τα λοιπά. Έπρεπε, βέβαια έπρεπε. Ναι, και στέλνετε και καταπληκτικά newsletter, έχω να πω, να το πω και αυτό. Ναι. Αυτό το διάστημα. Θα τα δώσουμε στο τέλος, θα γραφτούν οι ακροατές. Τώρα μιλάμε για διαπραγματεύσεις επίσης remotely, από μακριά δηλαδή. Έχουν προσαρμοστεί και αυτά. Πώς είναι η κατάσταση δηλαδή τώρα στην καραντίνα? Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις από κοντά, εκ του σύνεγγυς που θα έλεγε κανένα στην απλή καθαρεύουσα. Δεν μπορούμε να κάνουμε χειραψίες. Βρίσκουμε εναλλακτικές μεθόδους. Παραδείγματος χάρη, η διαπραγμάτευση πρόσωπο με πρόσωπο σε μια αίθουσα, μπροστά σε ένα τραπέζι, έχουν αντικατασταθεί από ηλεκτρονικές διαπραγματεύσεις, να τις πούμε. Ναι. Αυτό είναι πιο δύσκολο, δεν είναι? Έχει μερικά πλεονεκτήματα κάθε μία, αλλά έχει βασικά μειονεκτήματα. Λοιπόν, άμα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί μαντεύω θα είναι η επόμενη ερώτησή σου. Ναι. Έχουμε την τηλεδιαπραγμάτευση, όπως έχουν κάνει αρκετοί από εμάς τηλεδιασκέψεις. Από πριν την καραντίνα. Ναι, από πριν την καραντίνα και τώρα, όταν ήταν από τα σπίτια τους, ξέρω εγώ, για να συζητήσουν στελέχη και τα λοιπά, η εταιρεία, πολλές φορές μου συνέβη και εμένα, έγιναν τηλεδιασκέψεις. Ωραία, αντί για τηλεδιασκέψεις, λέμε τηλεδιαπραγματεύσεις. Λοιπόν, μία είναι, μία μορφή είναι αυτή, που βέβαια βλέπεις ο ένας τον άλλον, πούμε δύο κουβέντες και ακούς και το συζητάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Μία άλλη μορφή είναι η τηλεφωνική, που υπήρχε και πριν βέβαια, αλλά τώρα γίνεται πιο αναγκαία στην προκειμένη περίπτωση. Και η τρίτη θα λέγαμε email, που υπήρχε και προηγουμένως, αλλά τώρα γίνεται λίγο πιο αναγκαία πάλι. Ξέρω εταιρεία, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, που συνεργάζομαι μαζί τους και κάνανε διαπραγματεύσεις εκ του σύνεγγυς. Τώρα κάνανε με πελάτες τους ή συνεργάτες τους τηλεδιαπραγματεύσεις και κάνανε και πάρα πολλές με emails. Πολύ γρήγορα, που θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, σκέφτομαι τώρα, η τηλεδιάσκεψη έχει ένα πλεονέκτημα, ότι τουλάχιστον βλέπεις το πρόσωπο της άλλης πλευράς. Ναι. Τουλάχιστον. Βεβαίως, όπως θα δούμε λίγο αργότερα, υπάρχουν μερικά τρίκ που μπορεί να, θα σας πω μερικούς τρόπους να γίνονται καλύτεροι. Ναι. Έχει το μειονέκτημα ότι έχω δει τις συνηθισμένες πλατφόρμες ότι βλέπεις μόνο το πρόσωπο και τα λοιπά, άρα δεν μπορεί να παρακολουθήσεις το υπόλοιπο άλλες σώμα. Εκδηλώσεις το υπόλοιπο σώμα και τι κάνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Γίνεται πιο δύσκολο όταν κάνεις διαπραγμάτευση, και το λέγαμε πάντοτε αυτό, όταν κάνεις διαπραγμάτευση στο τηλέφωνο. Ναι. Αφαιρείται σχεδόν τελείως η γλώσσα του σώματος, μένει μόνο ο τόνος της φωνής, οι σιωπές. Και για σένα που την κάνεις τη διαπραγμάτευση όμως πρέπει να είναι πιο δύσκολο, γιατί μιλάς και σε ένα, στο σπίτι σου ας πούμε,
Δηλαδή παλιότερα την έκανες από το γραφείο σου, που στο σπίτι σου μπορεί εκείνη την ώρα να περνάει το κατοικίδιο μπροστά σου, το παιδί σου θέλω να πω, η γυναίκα σου. Είναι και αυτά μαζί, δεν είναι? Αυτό είναι οπωσδήποτε και μου έτυχε κιόλας. Ναι, είμαι σίγουρα. Και μου έτυχε. Έτυχε. Ήταν σε μια έτσι, επαφή με συνεργάτη και τα λοιπά και μπήκε το μικρό του γιος 5 ετών γυμνός που τον κυνήγα η μάνα να κάνει μπάνιο. Ναι, κάτι τέτοιο δηλαδή που είναι απόλυτα ανθρώπινο και φυσιολογικό να συμβεί αυτόν τον καιρό, θέλω να πω. Αλλά γενικά όμως, Δέσποινα, να λέμε ότι όποιος γνωρίζει διαπραγμάτευση και είναι εκπαιδευμένος στη διαπραγμάτευση χάνει πλεονεκτήματα εάν διαπραγματεύεται ηλεκτρονικά. Ναι. Χάνει. Χάνει πλεονεκτήματα. Βέβαια. Δεν γίνεται μόνο πιο δύσκολο, χάνει πλεονεκτήματα. Σαν γενική αφορισμή, παραδείγματος χάρη, θα έλεγα μην αρχίζεται ηλεκτρονική διαπραγμάτευση εκτός αν είναι αναγκαία. Ναι. Έτσι, τώρα γιατί αν μπορείτε να το αναβάλλετε για την άλλη και το άλλο δεκαήμερο, κάντε το. Έτσι ακριβώς. Τώρα, μπορεί να διαπραγματευτείτε από απόσταση και τα ξετυλίγω τώρα, αν υπάρχουν προηγούμενες προσωπικές επαφές, έχουν δημιουργηθεί κάποιοι δεσμοί επικοινωνίας. Ναι. Μια σύνδεση, οπότε λες γεια σου Δέσποινα, ναι, συνεχίζοντας αυτά που είχαμε πει, δυστυχώς και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά υπάρχει μια επαφή. Δεν είναι να πάρεις το Γερμανό ή τον άλλον στην άλλη άκρη της χώρας και να μιλάς γεια σας, χαίρομαι που σας βλέπω και άντε πάμε να διαπραγματευτούμε. Ναι. Και τα λοιπά. Εάν μπορεί να διαπραγματευτείς επίσης ηλεκτρονικά και τα λοιπά, αν είναι μια περιοδικά επαναλαμβανόμενη διαπραγμάτευση. Σε ξέρω, με ξέρεις και κάθε, ξέρω εγώ, 6 μήνες, κάθε χρόνο ουσιαστικά κάνουμε ένα copy-paste, εν πάση περιπτώσει διορθώνουμε μερικά πράγματα σε μια συμφωνία και την ξανασυμφωνούμε. Εντάξει, άρα πάλι τη γνωρίζω την άλλη πλευρά, οπότε δεν προσθέτει τίποτα, είναι εύκολη σχετικά διαπραγμάτευση, εν πάση περιπτώσει ότι είναι εύκολη. Το τηλέφωνο θα έλεγα να χρησιμοποιηθεί σαν υποστηρικτικό μέσο. Γιατί και τώρα, παραδείγματος χάρη, όταν διαπραγματεύεσαι πρόσωπο με πρόσωπο και διακόπτεις για την επόμενη εβδομάδα, γιατί πρέπει να τα σκεφτείς κτλ., και ξαφνικά σκέφτεσαι τη Δευτέρα το πρωί ότι το Σάββατο που μελετάς έχεις ένα κενό, μερικές σημειώσεις σου, βλέπεις ότι έχεις μερικά κενά. Τη Δευτέρα λοιπόν παίρνεις και λες παρεμπιπτόντως αγαπητέ Κώστα τι λέγαμε σε εκείνο το σημείο και παίρνεις μερικές διευκρινήσεις και τα λοιπά. Σαν υποστηρικτικό στο τηλέφωνο και βεβαίως κατά τη γνώμη μου το πιο δύσκολο, δεν θα έλεγα το χειρότερο, είναι όταν διαπραγματεύεσαι με emails. Δύσκολο και ας πω για μερικά που μου τύχανε και τα λοιπά. Εννοείται ότι άμα τον ξέρω, άμα σε ξέρω και τα λοιπά, ξέρω την άλλη πλευρά, εντάξει, πάλι διευκρινιστικά ή μπορεί να κάνεις μια πρόταση γιατί έχεις κάνει άλλες 3 προτάσεις και πάρε μια τέταρτη στο μεσοδιάστημα γιατί ξέρουμε ότι δεν θα πέσει το ταβάνι απάνω μας να υπάρχει κατανόηση για την άλλη πλευρά, ότι εντάξει, κλωτσάμε την μπάλα να δούμε πού θα καταλήξουμε. Έτσι το δεχόμουν. Πάντοτε να θυμόμαστε ότι ό,τι γράφεται και με ε το γράφεται ή αλφαγιώτα το γράφεται στο email είναι γραμμένο σε μάρμαρο. Ναι. Δεν σβήνει. Δηλαδή μπορώ να γυρίσω και να σου πω 2 μήνες αργότερα μα είχες γράψει σε εκείνο το email κτλ. Δεν μπορείς να και είναι το... εκεί. Να το ξεγράψεις. Ναι, να το ξέρετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με βάλανε μία φορά να διαπραγματευτώ σε email μία εταιρεία, μέσω email, θα πω, μία εταιρεία η οποία αγοράζει σάγι κατεψυγμένα ψάρια από Πορτογαλία, Ισπανία. Γιατί αυτοί βγαίνουν έξω στον ωκεανό, έχουν κτλ. Και λέει, κύριε Παπουσταντίνου, να μας βοηθήσετε εδώ και τα λοιπά. Τον κοιτάω, εντάξει, δεν το ξανακάνει αυτό και τα λοιπά. Του λέω, ξέρεις, λέω, σαν εύκολο, γιατί δεν το ξέρω εγώ τον Πορτογάλο, δεν ξέρω.
τις δουλειές σου κτλ. Μου έδωσε κάτι νούμερα εκεί, τζίρους δίθεν κτλ. Και κάθεσε από εσά στο screen από περιέργεια. Δεν το κάνετε αυτό. Και ο Πορτογάλος πετάει τώρα μια τιμή. Τι να διαπραγματευτείς, δηλαδή. Δεν τον βλέπεις, δεν ξέρεις πόσο μπλοφάρει ή αν μπλοφάρει. Δεν ξέρεις τι τιμές έχει από τον άλλον, τον Ιταλό που θέλει να κάνει εισαγωγές, ξέρω εγώ, τον Αιγύπτιο. Είναι δύσκολο να διαπραγματευτείς, δεν το προτείνω με emails. Μόνο επικουρικά μπορούν να έρθουν τα emails και μου έχουν πει εταιρείες ότι τώρα, επειδή δεν μπορούσαν τώρα, αυτόν τον καιρό, επειδή δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή κτλ. Κτλ. Ήταν και από το σπίτι, ούτε καλά-καλά με το τηλέφωνο, κάνανε πάρα πολλές διαπραγματεύσεις με emails. Όταν τους ρώτησα, δηλαδή, τι διαπραγματεύσεις. Ωραία, ήταν. Ζητούσαν οι άλλες πλευρές, ήταν πολλές, ζητούσαν, ξέρω εγώ, προσφορές για τιμές για τα προϊόντα τους κτλ. Εντάξει, έδινες μια τιμή, το πολύ πολύ να ξαναρχόταν ή να κάνεις ένα follow-up κτλ. Εντάξει, αυτή είναι πολύ ρηχή διαπραγμάτευση. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι διαπραγμάτευση. Γιατί ζήτησαν βοήθεια, γιατί είχαν πολύ περισσότερα email σε τέτοια, σε αυτή την κατάσταση, οπότε δεν μπορούσαν να τη χειριστούν και ζήτησαν βοήθεια. Εντάξει, μπορεί να πει κανένας ότι μπορεί να κάνει αυτό και εντάξει, ρίχνεις 10, πιάνεις τα 7, χάνεις τα 3, που κανονικά άμα ήταν κανονικές συνθήκες θα χάνεις ένα, παραδείγματος χάρη, σε εισαγωγικά ό,τι σημαίνει το ένα. Άρα για να ανακεφαλαιώσω, η τηλεδιάσκεψη είναι η μόνη που μπορεί να πεις πάλι χάνει ένας εκπαιδευμένος διαπραγματευτής, πάλι χάνει. Και στην τηλεδιάσκεψη. Βέβαια. Αλλά μπορεί να πεις ότι είναι μια ανεκτή μορφή διαπραγμάτευσης από απόσταση. Οι άλλες μπάζουν, θα έλεγε κανένας, στην δημοτική. Ναι. Okay, δεν, τώρα, εντάξει, αναγκαία, okay, αλλά άμα μπορείτε να αναβάλλετε και τα λοιπά, και δεν νομίζω ότι σημαντικές διαπραγματεύσεις, εκτός αν είναι ζωή ή θάνατος, θα σου λάξω τι σημαίνει αυτό. Και θα έγινε, δηλαδή, από μακριά σημαντικές διαπραγματεύσεις αποκλείεται, δηλαδή. Δεν είναι. Ακόμα και τώρα, αν παρακολουθείτε, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρυξελών και Λονδίνου για το Brexit ουσιαστικά είχαν διακοπεί 2 μήνες. Εντάξει, μπορεί να ανταλλάξει μερικά χαρτιά, μερικές σκέψεις κτλ., μερικά τηλέφωνα. Μπορεί να μας είπαν όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά είχαν διακοπή. Δεν έγινε εκεί. Ναι, γιατί να θυμηθώ λίγο την προηγούμενη εκπομπή που μας είπατε, ότι είναι η γλώσσα του σώματος, είναι το πώς αναπνέει ο άλλος, το πώς σταματάει, το πώς διστάζει. Φαντάζομαι όλα αυτά είναι. Όλα. Και μια που το πήγες προς τα εκεί, όταν είμαστε σε τηλεδιασκέψη, λοιπόν, σε τηλεδιαπραγματεύσεις, να πούμε 2 κουβέντες για τη λεγόμενη γλώσσα του σώματος, γιατί σε βλέπει ο άλλος, ναι, σε ακούει κτλ. Αν και δεν με συμφέρει να το πω έτσι, ότι αυτά που θα εκθέσουμε επόμενα λεπτά, έχω καμιά 15 έτσι tips, ισχύουν βέβαια και σε οποιαδήποτε τηλεδιάσκεψη κάνει κάποιος ενδοεταιρικά, έτσι, ή, ναι, εν πάση περιπτώσει, λογοθέσεις πρέπει να κάνει τηλεδιασκέψεις. Γενικότερα, γιατί τηλεδιασκέψεις υπήρχαν και προηγουμένως. Το κάτω-κάτω τηλεδιαπραγματεύσεις υπήρχαν και προηγουμένως. Τώρα γίνανε αναγκαία. Τότε τις επιλέγαμε, ας πούμε, γιατί δεν είχαμε τίποτα σπουδαίο. Όπως είπα προηγουμένως, γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Είχαμε ανταλλάξει, ήταν επαναληπτική διαπραγμάτευση. Γεια σου Αντρέα, γεια σου Μαρία, γεια σου Δημοσθένη, και να το συνεχίσουμε κτλ. Άρα και βγαίνει αυτό και μου ήρθε αυτό, και εκτός από τη δικιά σου νήξη που έκανες, με έχουν ρωτήσει κιόλας τι πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, ας το ονομάσουμε, λοιπόν, γλώσσα του σώματος της τηλεδιαπραγματεύσης. Okay? Ναι, ναι. Λοιπόν, γενικότερα στη γλώσσα του σώματος, αλλά οπότε και ειδικότερα σε τηλε γλώσσα σώματος, η γλώσσα του σώματος έχει μερικές αρχές. 5 αρχές ή 7 αρχές. 2 είναι οι βασικές.
Και το ξεκινάω από εκεί, γιατί υπάρχουν πολύ ασφαλμένοι κανόνες και tips δήθεν και τα λοιπά και τα λοιπά στη γλώσσα του σώματος. Στο κάτω-κάτω, μερικές φορές είμαι σακαστικός και λέω γλώσσα του σώματος, πάρτε από το πανέρι ένα βιβλίο 15 ευρώ, διαβάστε το. Ναι. Και το παρακάτω, που όλοι θα το έχουμε ακούσει δήθεν, ασχέτως αν έχουμε διαβάσει ένα γλώσσα του σώματος, μη σταυρώνεις τα χέρια σου και τα λοιπά, που βεβαίως μπορεί να έχουν μια αρχή και τα λοιπά, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι, άμα ήταν έτσι κωδικοποιημένα, θα είχαμε τελειώσει, θα είχαμε μάθει 50 κινήσεις και θα σε διάβαζα ή θα με διάβαζα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Ο πρώτος που το έγραψε, όνομα δεν λέμε, οικογένεια Ζατήγου μου, το 85, που έγινε και εκατομμυρίουχος κιόλας και από το βιβλίο και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είχε γράψει κανένα, δεν είχε ασχοληθεί κανένα να το αποτυπώσει αυτό, ήταν μόνο μεταξύ ειδικών, ξέρω εγώ. Το έκανε κοινό στον κόσμο και έχουν μείνει αυτά και επαναλαμβάνονται. Και θα δείτε παρακάτω πώς θα το πούμε. Άρα υπάρχουν μερικές αρχές. Ποια είναι η πρώτη αρχή? Οι κινήσεις, και αυτό είναι γενικό, έτσι, είτε είναι η γλώσσα του σώματος μεθαύριο στο τραπέζι ή με το τέρι σου ή με ένα συνεργάτη και τα λοιπά, και στη διαζώσεις. Η γλώσσα του σώματος θα πρέπει να εμφανίζεται σε συστάδες. Δεν μπορεί να πάρεις μία κίνηση και να βγάλει συμπέρασμα ότι η Δέσποινα τώρα έχει αμυντική στάση. Ναι. Ένα κλασικό παράδειγμα του χάρη λέει: μη σταυρώνεις στα χέρια σου. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Να το κάνω διαφορετικά. Όλες οι γυναίκες, μη σταυρώνεις τα πόδια σου. 8 στις 10 γυναίκες σταυρώνουν τα πόδια τους. Έχετε δει καμία γυναίκα να κάθεται και να έχει ανοιχτά τα πόδια της? Όχι, καμία. Ναι, άρα. Δηλαδή τι είναι τώρα, ότι είναι σε άμυνα και τα λοιπά. Μπορεί να είναι ερωτευμένη γυναίκα και να έχει σταυρό με τον απέναντι και να με την απέναντι, πείτε ό,τι θέλετε, και να είναι σταυρωμένα τα πόδια της. Αυτό είναι λανθασμένο. Α, έξε τη μύτη του. Είναι σε αγωνία. Έχει άγχος. Είναι αστεία πράγματα. Εντάξει, άρα πρέπει να διαβάζουμε τη συνολική εικόνα. Ναι. Εγώ, ο Δήμος που λέω για αυτό σαρκαστό, έχω έναν απλό κανόνα. Είπα προηγουμένως να έρχονται σε συστάδες, να υπάρχει μια συστάδα μηνυμάτων προς μια κατεύθυνση για να βγάλετε συμπέρασμα για τη συμπεριφορά. Πιο πρακτικά, άμα μου πεις δηλαδή τι είναι η συστάδα και τα λοιπά. Okay. Να έχεις 3 μηνύματα τα οποία δείχνουν μια συγκεκριμένη στάση. Συμπεριφορά. Ναι. Στάση. Μπράβο. Τουλάχιστον 3. Okay. Άρα δεν βγάζουμε, ο πρώτος κανόνας, η αρχή είναι, έτσι, principle of τη γλώσσα του σώματος. Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα. Okay. Ναι. Ο δεύτερος, που είναι ακόμα πιο σπουδαίος, είναι οι κινήσεις που κάνει, που θα δούμε παρακάτω, θα μιλήσουμε και τα λοιπά, η γενικότερα συμπεριφορά, να διαφέρει από τη συνηθισμένη σωματική εκφραστική συμπεριφορά του ατόμου. Δηλαδή, αν έχει συνήθεια να γέρνει δεξιά, να βάζει το χέρι του στο σαγόνι, να τρίβει το αυτί του κτλ., είναι μια συνηθισμένη κίνηση, δεν πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Άρα, στη γλώσσα του σώματος προσπαθούμε να διαβάσουμε, να αντιληφθούμε τη διαφορά που έχει το άτομο από τη συνηθισμένη του συμπεριφορά. Okay? Ναι, ναι. Αν παραδείγματος χάρη σταυρώνει τα χέρια του το άτομο αυτό ή αγγίζει το πρόσωπό του, που θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει παρακάτω αυτό, και βεβαίως να μην το κάνετε, αλλά συνήθως έτσι κάθεται στις τηλεσυναντήσεις, στις συναντήσεις, πείτε ό,τι θέλετε, δεν μπορεί να πεις «Α, ο Δημοσθένης εδώ τώρα αισθάνεται» κτλ. Κτλ. Πρέπει να δούμε τη διαφορά. Άρα, μελετάμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της συνηθισμένης συμπεριφοράς του ατόμου
συγκριτικά με τη συμπεριφορά που έχει εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, εκείνη τη χρονική, το χρονικό διάστημα που είμαστε σε επαφή. Okay, από τις 5 με 7 αρχές λοιπόν στη γλώσσα του σώματος, διαλέγω αυτές τις δύο κορυφές, γιατί έχουν βγει πολλοί μύθοι από αυτό. Δηλαδή, σταύρο στα χέρια του, έξι τη μύτη του. Ναι. Διαβάζω διάφορα blogs και τα λοιπά, ο καθένας αυτό τονείται, ξέρω εγώ, expert, είναι και εύκολο, και στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Expert στη γλώσσα του σώματος και τα λοιπά, και λέει και 5 tips. Και βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους και οι άνθρωποι είμαστε πολύ πιο... Είμαστε αποχρώσεις, θέλω να πω. Δηλαδή, καμιά φορά, ας πούμε, εμένα το να είμαι έτσι, είναι ξεκουράζει αυτή η στάση. Έχω τα χέρια δηλαδή διπλωμένα μπροστά στο στήθος μου από κάτω. Με ξεκουράζει αυτή η στάση. Δεν είναι ότι νιώθω κάπως. Είδες και ωραία που το λες. Ναι, ναι. Που το λες. Ναι. Να πω και ένα άλλο τώρα μύθο. Αυτός είναι καραμπινάτος μύθος, δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές τι μιλάμε. Είμαι σίγουρος, δεν υπάρχει αμφιβολία, αν κάποιος έχει διαβάσει μία παράγραφο κάπου στη γλώσσα του σώματος, λένε, ξέρω εγώ, η γλώσσα του σώματος είναι κυρίαρχη μορφή επικοινωνίας, είναι από έρευνες πάνω από το 55%, ο τόνος είναι 38% και το λεξιλόγιο είναι 7%. Είμαι σίγουρος ότι έχεις ακούσει και εσύ. Ναι, και το λέει και σε μία ταινία με τον Will Smith εκεί πέρα που δείχνει σε κάποιον πώς να φλερτάρει. Αυτός είναι τέτοιος δάσκαλος φλερτ. Και το λέει εκεί σε αυτή την ταινία, ότι πόσο μετράει η γλώσσα του σώματος, πόσο μετράει ο τόνος και το τελευταίο είναι το λεκτικό, δηλαδή. Ένα πολύ μικρό ποσοστό δίνει. Ναι, ναι, τι, σας το λέω επιστημονικά, επειδή τα ξέρουμε, τα έχουμε σπουδάσει, 7%. Ναι, λοιπόν, αυτό. Και τρομάζεις και... λίγο, έτσι, με αυτό. Ναι, ναι, το οποίο είναι λάθος, έτσι. Το οποίο είναι λάθος. Ναι. Το οποίο είναι λάθος. Το λέω τρεις φορές. Ναι, ναι, όχι, και το πιστεύω, δηλαδή. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και ελέγξτε το αν έχει την καλοσύνη. Αυτή η αναλογία 55-38 τόνος και 7% έχει βγει από έρευνα πριν 40 χρόνια. Έχει γραφτεί σε όλα τα textbook που έχουμε διαβάσει και στις business και στην κοινωνιολογία. Δεν υπάρχει βιβλίο ακόμα και από αυτούς που καλούν, δήθεν λέγονται και expert, ξέρω εγώ, έχουν μεταφραστεί μερικά, έχουν γραφτεί κάνα δύο βιβλία από Έλληνες ψυχολόγους, πηγαίνετε στο βιβλιοπωλείο να τους δείτε και το έχουν στην εισαγωγή τους. Είναι καραμπινά το λάθος αυτό, έτσι. Άκου τώρα τη συνέχεια, που μπορώ να σπάμε τώρα κατεστημένα. Αυτός ο κανόνας λέγεται Mehrabian Rule. Mehrabian. Άμα είναι και για τους ακροατές σας, θα το κάνω spell το όνομα, ναι, να μπουν μέσα στο Google, να το googlάρουν. Αυτός λοιπόν ήταν, είναι, γιατί ακόμα ζει, το 1939 γεννήθηκε, στο Ιράν από Αμερικάνους γονείς. Σπούδασε μηχανικός ουσιαστικά, αλλά έγινε γνωστός διότι το έστρεψε προς την κοινωνιολογία και ψυχολογία. Ναι. Είναι επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες και κυριολεκτικά όταν δούλευα εκεί πέρα, σε μία ομιλία του που είχε εκεί, θυμάμαι πήρα ταξί και ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου, γιατί το Λος Άντζελες είναι η Πελοπόννησο. Ναι, ναι, ναι. Και πήγα και τον άκουσα. Λοιπόν, και θα το κάνω spell για να μπει μέσα κάποιος, όποιος θέλει, να το τσεκάρει και να μπει και στο site του Mehrabian, ο οποίος απολογείται γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει εξηγήσει και σε επιστημονικά, όταν λέω επιστημονικά, με την έννοια όταν είναι ένα textbook σε ένα πανεπιστήμιο, θεωρείται επιστημονικό, για όνομα του. Και απολογείται στο site του ότι έχει ερμηνευθεί λανθασμένα τα ευρήματά του. Λοιπόν, Mehrabian είναι M. Αυτό θα μου το δώσετε, θα το έχω γραμμένο στο site. Πολύ ωραία. Εκεί να το δούνε. Ναι. Okay. Ναι, okay. Ναι. Mehrabian Rule. Λοιπόν, αυτό για να το εξηγήσουμε, έχει κάνει έρευνα που μπάζει
και η μεθοδολογία του και έχει ακούσει πάρα πολλά αρνητικά για τη μεθοδολογία του, αλλά ας τις έρευνας λέω, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό ισχύει 55-38-7, μόνο αυτός έκανε έρευνα για feelings, για συναισθήματα και attitudes και αντιλήψεις, perception που λέμε, ναι. Attitudes. Δεν έκανε έρευνα σε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία. Δηλαδή, εάν είμαστε δυο μας και η γλώσσα του σώματος και είναι πώς αισθάνομαι για σένα ή πώς αντιλαμβάνομαι ή σε αντιλαμβάνομαι, μπορεί να πει κανένας πάνω από το 50% είναι η γλώσσα του σώματος, το 38% ξέρω εγώ, τόνος και το 7% είναι το λεξιλόγιο. Γιατί θα είναι τυπικές λέξεις που θα πω. Είναι δυνατόν να σου μιλάει ο πήγε σε μια υπόθεση μακριά από εμάς, αλλά είναι χρήσιμη, σε ένα δικηγόρο. Ναι. Έχει διαβάσει το φάκελό σου και πας σε δεύτερο ραντεβού για να ακούσεις τι έχει να σου πει για την υπόθεσή σου. Δηλαδή η γλώσσα του σώματος του δικηγόρου είναι 55%. Κατά πάσα περίπτωση θα κρέμεις από τα χείλη του. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η μύθη της γλώσσας του σώματος. Ναι. Πάμε λοιπόν, αφού κάνουμε παρένθεση. Άρα προτέπω τους αναγνώστες να πάνε να διαβάσουν την original έρευνα, τι γράφει ο ίδιος άνθρωπος και όχι πώς το έχουν αντιγράψει κτλ. Okay? Λοιπόν, πάμε, ξαναγυρίζουμε πάλι στη γλώσσα του σώματος σε τηλεδιαπραγματεύσεις. Είπαμε τις δύο βασικές αρχές, πάμε να πούμε και μερικές, θα έλεγα, συμβουλές με όλο το σεβασμό στο ακροατήριο. Πρώτα απ' όλα, αυτό που βλέπουμε συνήθως, δεν ξέρω ποια πλατφόρμα χρησιμοποιήσαν, είναι άντε να είναι μέχρι το στήθος, ψηλά στο στήθος, το πρόσωπο του άλλου, έτσι δεν είναι. Ναι. Όταν κάνουμε ξέρω εγώ, δεν θέλω να πω για διάφορες πλατφόρμες, αλλά οι 8 ή 9 στις 10, θα πούμε μερικά άλλα παρακάτω, είναι μόνο... Κοντινό τέλος πάντων. Κοντινό, ναι, το πρόσωπο. Λοιπόν, το πρόσωπο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από το πρόσωπο, για να μην αρχίζουμε και λέμε διάφορα, τα μάτια και το στόμα είναι πρωταγωνιστές. Παρεμπιπτόντας, αυτό δεν ισχύει και στην κανονική γλώσσα του σώματος, του σύνεκης βέβαια. Έτσι. Βέβαια, τα μάτια. Αλλά εντάξει, εγώ για να μην το ανοίξω πολύ, θα μιλήσω μόνο εκ του μακρόθερ που λέμε. Έτσι. Άρα, πολύ γρήγορα, όταν μιλάτε στην άλλη πλευρά, μιλάτε σε μια διαπραγμάτευση, θα σας έλεγα και όταν κάνετε τηλεμίτινγκ στην εταιρεία σας. Να την κοιτάτε την άλλη πλευρά όταν της μιλάτε στο πρόσωπο. Να κοιτάτε την κάμερα. Όχι την οθόνη. Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Το είναι δύσκολο βέβαια. Ναι, ναι, θέλει λίγο τρέινγκ. Είναι δεξιότητα κι αυτή. Μα είναι δεξιότητα. Η γλώσσα του σώματος δεν είναι, είναι δεξιότητα και δεν είναι εύκολη δεξιότητα μεταξύ μας. Έτσι. Ναι, αυτό, ναι. Αλλιώς σας λέω, πάρτε ένα βιβλίο από το Πανέρι. Ναι, ναι, ναι. Το καλοκαίρι 12 ευρώ. Διαβάστε. Ναι. Έμαθα, λέει, η γλώσσα του σώματος. Αυτό είναι ανέκδοτο. Ναι. Και αρχίζει και σου λέει, σταυρωμένα χέρια, σταυρωμένα πόδια, κοίταξε, λέει, απάνω δεξιά και κάτω αριστερά. Αυτά είναι εντάξει. Να μιλήσουν και γι' αυτό, άμα θέλετε. Λοιπόν, άρα, τι θα έλεγα, γιατί εγώ σε εσάς τα λέω, δεν τα λέω στην άλλη πλευρά, όταν τις μιλάτε, της άλλης πλευράς, τελικό γένος μιλάω, δεν θα κοιτάτε τις σημειώσεις σας. Τις σημειώσεις σας που φαίνεται όταν κοιτάτε κάπου αλλού, θα τις κάνετε μία στις τόσες. Okay? Άρα, πείθετε ευκολότερα την άλλη πλευρά, έχετε καλύτερη επαφή με την άλλη πλευρά, γίνεστε πιο αγαπητοί σε εισαγωγικά ό,τι σημαίνει στην άλλη πλευρά όταν την κοιτάτε στο πρόσωπο. Έτσι. Άρα μην κοιτάτε δεξιά και αριστερά. Okay. Και γι' αυτό λέμε όταν δεν είναι εύκολη. Το είπες πολύ ωραία και από το σπίτι και υπάρχουν διάφορες. Αλλά εγώ και στο γραφείο παραδείγματος χάρη δεν είναι εύκολα να γίνει. Έτσι. Όταν την κοιτάτε... Και κάπου-κάπου, μία στις πέντε που λέω εγώ, κάθε και τα λοιπά, θα κουνάτε και καταφατικά το κεφάλι σας. Ναι. Αυτό, μην το φοβάστε, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με αυτά που λες, σημαίνει ότι σε παρακολουθώ.
Δηλαδή, όταν και στον άνθρωπό σου σου λέει κάτι, κάπου κουνάς και το κεφάλι, δεν σημαίνει ότι συμφωνείς, περιμένεις να τελειώσει, να δεις. Σημαίνει ότι παρακολουθείς, ναι, ότι είσαι εκεί τέλος. Ακριβώς. Ναι. Τώρα, από την άλλη μεριά, που να μην το κάνετε κι εσείς, είναι αυτό που λέμε, εάν με το βλέμμα της η άλλη πλευρά σε καρφώνει. Δεν το λέμε στην... Δηλαδή στην βλεμματική επαφή ο άλλος δεν είναι επίμονος. Ναι, σε καρφώνει. Ναι, δηλαδή, ναι. Κοιτάει, επίμονα, ναι. Επίμονα και διαπεραστικά. Διεισδυτικό, ας πούμε, βλέμμα. Εντάξει, δεν είναι πολύ καλό αυτό. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο άβολο να σε κάνει να νιώθεις, ναι. Ναι. Τώρα, το τι μπορεί να συμβαίνει, να σημαίνει αυτό και τα λοιπά, μπορεί να σημαίνουν διάφορα, ξέρω εγώ, χωρίς πάλι να με βάλετε σε μια κονσέρβα, ξέρω εγώ, υπεροψία, μπορεί να έχει θυμώσει κιόλας για κάτι που άκουσε προηγουμένως από εμάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάντως δεν είναι καλά νέα το να σε κοιτάει, οπότε μην το κάνετε κι εσείς. Okay? Τώρα, να εκφράσω τις προσωπική μου αντίληψη. Υπάρχουν διάφορα που μπορεί να πούμε, ξέρω εγώ, για τα μάτια. Ξέρω εγώ, το μέγεθος της κόρης που βλέπει το μάτι πάνω αριστερά, κάτω δεξιά και τα λοιπά. Δεν είναι εύκολο να τα διακρίνετε αυτά όταν είσαστε από μακριά. Για να αυτοσαρκαστώ, να μου πείτε την επόμενη φορά όταν είσαστε εκ του σύνεγης σε ένα τραπέζι, που το τραπέζι είναι και 20, είναι και 50, εάν και έχετε να κάνει διαπραγματεύσεις 2 ώρες, για να μην πω, ξέρω εγώ, 6 ώρες, αν μπορείτε να παρακολουθείτε την κόρη του άλλου για να μαντέψετε τις άλλες πλευράς, δηλαδή για να μαντέψετε τώρα σκέφτεται, τώρα φαντάζεται, τώρα δηλαδή, και όχι τίποτα άλλο, αν ασχοληθείτε με τέτοιες λεπτομέρειες, θα δούμε, μπορεί να χάσετε τη συνολική εικόνα. Αλλά θα σας πω ότι όταν είναι στα μάτια, είναι αυτά τα 2-3 σημεία που πρέπει να προσέχουμε. Εντάξεις, ναι. Okay. Άρα, ναι. Είπαμε τα μάτια, μετά είναι το στόμα. Το στόμα αποτελείται από τα χείλη. Τα χείλη είναι πολύ δυνατός δείκτης. Πώς δηλαδή είναι δυνατός δείκτης? Οι κινήσεις που κάνουν τα χείλη. Οι κινήσεις που κάνουν τα χείλη. Βεβαίως. Ακόμα και ακίνητα, άμα είναι ακίνητα τα χείλη, κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει και κανένας άλλος μορφασμός στο πρόσωπο του ατόμου. Τα χείλη είναι σχεδόν τα πρώτα που είναι ευκίνητα, αμέσως μετά τα μάτια. Δηλαδή πολύ λιγότερο θα δούμε να τραβάει το μάγουλο κάποιος ή να στρίψει το κεφάλι κτλ. Πρώτα τα χείλια δαγκώνονται, τσιτώνουν, ανοίγουν, χαμογελάνε. Τα χείλη λοιπόν είναι ο δεύτερος δείκτης που πρέπει να προσέχουμε, τουλάχιστον σε διαπραγματεύσει τη γλώσσα του σώματος. Ξέρω, το κάτω χείλη μπορεί να άμα κινηθεί το κάτω χείλος δίνει όλη πίεση και τα λοιπά. Προσπαθήστε να δείτε τώρα και στην καθημερινότητα. Χαζέψτε από μεθαύριο που είσαι στα γραφεία και τα λοιπά, να δείτε ότι το χείλος ουσιαστικά είναι πιο γρήγορο ακόμα και από το μάτι. Okay? Ναι. Μάλιστα, εάν το κάνουμε πολύ και θέλετε, και το λέω από πείρα αυτό, ενώ ψιλοσαρκάζω που πάει η κόρη και τα λοιπά, που εγώ δεν τα κατάφερα παρόλο ότι έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, να χαζεύω να διακρίνω που κοιτάει η κόρη της άλλης πλευράς, αν τα καταφέρετε, αυτά που γράφω στα βιβλία πάνω. Μα τώρα την κόρη δηλαδή θα κοιτά, πώς θα το, δηλαδή θέλει πολύ, αυτό θέλει πολύ εξάσκηση. Ναι, εντάξει, πες ότι εξασκήσει, αλλά αυτό γίνεται σε διαφορετικά, μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, αυτά που μαθαίνουν στις ανακρίσεις αστυνομική και τα λοιπά, ναι. Έχει μπροστά και τον κάνει την άλλη πλευρά και την κάνεις ό,τι θέλεις, ας πούμε, με τρόπος του λέγει. Δεν γίνεται αυτό εύκολο. Μια άλλη λεπτομέρεια που μπορώ να σας πω και να το ξέρετε γενικά, δηλαδή, και στην προσωπική σας ζωή,
αν θέλετε να δείτε αν είναι θυμωμένη η άλλη πλευρά ή κάτω από πίεση ή άγχος και τα λοιπά, θα παρατηρείτε στο μάγουλό μας ενώνονται ο κάτος ιαγώνας, το επάνω μέρος του κρανίου, που είναι το επάνω μέρος της οδοντοστοιχίας. Ναι. Είναι που ανεβοκατεβαίνει, ναι, ανεβοκατεβαίνει το σαγόνι μας που μασάμε. Στο μέσον, εκεί. Παρατηρήστε όταν κάποιος άνθρωπος δεν του αρέσει αυτό που λέτε, ακόμα και τον εαυτό σας, αλλά τον εαυτό δεν μπορεί να τον παρατηρήσετε. Σφίγγει. Το επόμενο πράγμα που σας λέω και μας είχαν μάθει και είναι εκπληκτικό πόσο εύκολο μπορεί να το διαβάσεις, βέβαια πρέπει να είσαι γνώριμος με το πρόσωπο της άλλης πλευράς, έτσι, για να μπορέσεις να το παρακολουθήσεις. Σωστό, ναι, ναι. Θα δείτε ότι όταν, όχι και δεν θα το παρακολουθήσετε για να το κάνουμε και λίγο χιουμοριστικό, όταν μασάει βέβαια, έτσι, είναι σε γεύμα απέναντι, δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, εκεί ο μυς κινείται αμέσως και μπορεί να το διακρίνετε. Τώρα, άμα είναι άντρας και έχει γένεια τώρα που είναι στη μόδα, δεν δύσκολα μπορεί να το διακρίνεις εύκολα. Ναι, ναι. Okay, απλώς το λέω και τα λοιπά. Αυτά πολύ γρήγορα για τα μάτια και για το πρόσωπο. Εντάξει, υπάρχουν πολλά να πούμε για το πρόσωπο. Ξέρω εγώ, το πρόσωπο έχει 250 μυς και τα λοιπά. Οι μικροεκφράσεις μπορεί να τις ξέρει κάποιος του FBI, άντε και μερικοί στη Γαδά που λέω εγώ, ναι, που το αμφισβητώ δηλαδή, αλλά μπάσουμε τόσοι, θεωρητικά μπορεί να το ξέρουν. Αλλά είναι δύσκολα να τα αντιληφθείς και δεν γίνεται κάτω από την πίεση σε μια διαπραγμάτευση, γιατί έχεις και πολλά άλλα στο μυαλό σου, έτσι, δεν κάθεσαι να μελετήσεις τις εκφράσεις. Βέβαια. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά όταν ανακρίνεις Θεός φυλάξει κάποιον. Η ανάκριση είναι ανάκριση. Έχει εστιασμένο στο πρόσωπο, την προσοχή στο πρόσωπό του και αυτό διαβάζει. Δεν έχει τίποτα άλλο να ασχοληθεί. Του κάνει μια ερώτηση και λέει να σου πει: ναι, ήμουν εκεί ή έχω άλοθη. Εδώ έχει και πολλά άλλα πράγματα να σκεφτεί. Ναι, ναι. Λέγοντα αυτά λοιπόν, να πούμε στο πρόσωπο, το χαμόγελο. Το χαμόγελο είναι καταλυτικό, έτσι. Ένα χαμογελαστό πρόσωπο, δεν είπα να χαζογελάει κάποιο, ούτε να γαργαλιέται για να γελάσει. Αλλά ένα ευχάριστο χαμογελαστό άτομο πάντοτε δίνει καλύτερη εντύπωση. Είπα, όχι να χαζογελάει κάποιος, εντάξει. Ναι. Υπάρχουν και διάφορα είδη χαμόγελα και υπάρχουν χαμόγελα που είναι fake, που θα λέει κανένας αγγλομαθής, και χαμόγελα που είναι πραγματικά. Εντάξει, για να το κάνουμε απλό, το χαμόγελο το πραγματικό είναι να ανοίξουν τα δύο χείλη, ξέρω, να φανούν τα δόντια. Εν πάση περιπτώσει, αναλόγως τη δομή που έχει η οδοντοστοιχία μέσα, δεν μπορεί να μην φανούν, αλλά να ανοίξουν τα χείλη, έτσι. Δεν είναι αυτό που λέω εγώ η αεροσυνοδός, όταν θα ξαναμπούμε στα αεροπλάνα, που έρχεται και σου λέει κόφι. Που είναι χαμογελαστή, πάντων. Ναι, αλλά δεν είναι χαμογελαστή. Ναι, εντάξει, τραβάει λίγο εκεί πέρα τα χείλη της για να δίνει χαμόγελο. Αλλά μπας ετώσει, το χαμόγελο λοιπόν, άμα μπορείτε εσείς, στη γλώσσα του σώματος, γενικά το λέμε, αλλά στις τηλεδιασκέψεις έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία τηλεδιαπραγματεύσεις. Γιατί βλέπεις το πρόσωπο, το χαμόγελο είναι πολύ πιο ευδιάκριτο εκεί πέρα κτλ. Εγώ λέω, ας έχετε ένα ευχάριστο χαμογελαστό πρόσωπο, έτσι, και όχι εκτός, αν πραγματικά πρέπει να δείξετε θυμό ή απογοήτευση για την πρόταση που ακούσατε. Δεν είπα εγώ η πρόταση που ακούσατε και δεν σας κάνει να φεύγετε από την καρέκλα, από την αγωνία. Ναι, εμείς εκεί πέρα να δείχνουμε χαμόγελο, δεν είναι χαμογελά. Εννοείται, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό, αλλά καμιά φορά να το πούμε, γιατί τα λέμε αυτά σε σεμινάρια και τα λοιπά και λέει, μα δεν το είπατε. Καλά, όπου είναι και η γνώση, δηλαδή, τι να σου πω δηλαδή τώρα, χρειάζεται να σου το εξηγήσω. Ναι. Εντάξει, άμα είναι να μιλάμε. Λοιπόν, είπαμε και για τις εκφράσεις. Μην πηγαίνετε περισσότερο σε αυτές τις μικροεκφράσεις, μικροεκφράσεις, πείτε το όπως θέλετε. Υπάρχουν ατελείωτες, δεν νομίζω να βοηθήσουν. Εντάξει, μερικοί από εμάς τις έχουν μελετήσει αρκετά, έχουμε εκπαιδευτεί και μπορεί να διακρίνουμε μερικά που δεν τολμώ να πω ότι μπορώ να διακρίνω όπως ξέρω εγώ. Άμα θέλετε, πηγαίνετε στο Λονδίνο. Είναι ένα από τα Ινστιτούτα που έχει εκπαιδευτεί, μπορεί να διακρίνεις 250 μικροεκφράσεις, ξέρω εγώ, 5-6 μέρες σεμινάριο. Λοιπόν, ένα άλλο που θα βασικός πρωταγωνιστής είναι το κορμί μας.
Το κορμί, όταν είσαι σε τηλεδιασκέψεις, σας έλεγα για να το κάνουμε και σε διασκέψεις το ίδιο, είναι και σε απλές meetings το ίδιο. Να είναι φτητενές, μην καμπουριάζετε. Ή ομικά το. Μην στηρίζετε το σώμα σας στα χέρια σας που ακουμπάνε μπροστά στο γραφείο ή στο τραπέζι. Ναι. Το κορμί θα στηρίζεται στη σπονδυλική σας στήλη. Όχι στο τραπέζι. Έγινε κατανοητή η εικόνα. Ναι. Okay. Θα γέρνετε λίγο μπροστά. Βεβαίως μπορεί να ακουμπάτε τα χέρια σας και θα πούμε για τα χέρια σας στο τραπέζι, αλλά θα τα ακουμπάτε. Είναι σαν να είναι γύρωση στο τραπέζι. Γίνεται κατανοητό τι σημαίνει γύρωση. Ναι, ναι. Είναι πώς που κάνεις κάτι και γιώνεις, έτσι, και όχι να ακουμπάς. Έχω δει οι 18 στους 20, οι 19 στους 20 να έχουν τα χέρια τους έτσι μπροστά σταυρωμένα, εάν μπορώ να την περιγράψω καλά, έτσι ξέρω εγώ, βαριά, και να κρεμάει όλο το κορμί τους επάνω στα χέρια τους και να βγαίνουν και οι ώμοι προς τα πάνω. Να σας κάνω μια άλλη εικόνα και σας παρακαλώ παρακολουθήστε την επόμενη φορά που θα είστε στην τηλεόραση. Πρώτα απ' όλα μιλάω και για τους πολιτικούς μας, ανεξάρτητα βέβαια και κομμάτων, δεν έχει σημασία. Ναι. Παρατηρήστε πόσοι από αυτοί που μιλάνε στη Βουλή, που έχουν μπροστά τους το έδρανο εκεί πέρα που ακουμπάνε, ναι. Το έδρανο που μιλάνε κάτω από τον, το βήμα. Από τον πρόεδρο, στο βήμα, κάτω στο βήμα. Στο βήμα, ναι. Υπάρχουν λοιπόν, παρατηρήστε την άλλη φορά, υπάρχουν πολιτικοί που ακουμπάνε δεξιά και αριστερά και έχουν αυτό το βήμα σαν να το έχουν να στηρίζονται, σαν να είναι καμιά κολόνα και έχουν βάλει σύρματα σαν ένα κολόνα της ΔΕΗ και καμιά φορά που δεν είναι σταθεροποιημένη η κολόνα και βάζουν σύρματα δεξιά και για να τη στηρίξουν. Χαζέψτε το. Ακουμπάνε, γίνεται κατανοητή η εικόνα. Ναι, ναι, ακουμπάνε ναι. Δεξιά και αριστερά και κρέμονται. Και το βλέπεις ότι είναι τεντωμένα τα χέρια και γέρουν απάνω στα χέρια τους. Και κοιτάνε και τα χαρτιά τους, άμα είναι. Τι εικόνα δημιουργεί αυτό. Το ίδιο και δημοσιογράφοι εδώ που τα λέμε, με τις πρωινές εκπομπές που λένε τις ειδήσεις 2-3 ώρες και τα λοιπά. Ακουμπάνε τα χέρια τους και όλο το κορμί ακουμπάει επάνω στα δύο χέρια που είναι τα υπομόχλια για να κρατήσουν το κορμί. Μην το κάνετε αυτό. Το κορμί βεβαίως δεν είναι εύκολο. Θα γέρνει λίγο μπροστά. Βεβαίως θα κουμπάτε τα χέρια σας. Θα τα κουμπάτε τα χέρια σας στο τραπέζι ή εν πάση περιπτώσει στο γραφείο τι έχετε μπροστά σας. Θα σας πω ότι αυτό ισχύει και σε οποιαδήποτε meeting, έτσι. Ναι. Δεν είναι μόνο, αλλά στις διαπραγματεύσεις αυτό φαίνεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βγαίνουν και οι ώμοι, μπαίνει το κεφάλι μέσα. Πάση περιπτώσει, κοιτάξτε αυτό. Να ρωτήσω όμως τώρα, αυτό το φροντίζουμε γιατί με τον τρόπο τον, αυτό που προσέχουμε, δηλαδή πώς καθόμαστε, να είμαστε δηλαδή ευθυτενείς, εμπνέουμε στους άλλους ότι είμαστε χαλαροί, ότι είμαστε σταθεροί, okay. Αυτό. Okay. Σέβεσαι τον άλλον, ναι. Δεν κρεμάς το κορμί σου, έχεις καλύτερη εικόνα, δείχνεις περισσότερο ότι συμμετέχεις, okay. Έχεις επαφή με την άλλη πλευρά και τα λοιπά. Ναι, ναι, θα γι' αυτό. Σας πω τώρα μια άλλη λεπτομέρεια για να καταλάβετε. Όλο πρέπει να το βλέπουμε σε συστάδες μηνυμάτων, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Παράδειγμα το χάρη. Αν υποθέσουμε, ας πάρουμε μια τυπική, ότι κάθομαι έτσι όπως σας προτείνω προηγουμένως. Χειρότερα, εάν έχω ακουμπήσει απάνω στο τραπέζι, άμα ήταν τηλεόραση και με βλέπατε, θα το καταλαβαίνετε. Το έχω κάνει τώρα που μιλάω, ας πούμε, γιατί μιλάω και εγώ σε ένα γραφείο μπροστά, βέβαια. Έχω βάλει τα χέρια μου και στηρίζεται όλο το κορμί μου στα χέρια μου, τα οποία ακουμπάνε οι αγκώνες μου στο γραφείο. Ναι. Okay. Φαίνεται αυτό. Λοιπόν, ξαφνικά σηκώνω τα χέρια μου
απομακρύνεται το σώμα μου από το γραφείο, αυτό είναι μια άλλη, και θα μου πείτε εσείς, και ακουμπάω πίσω στην καρέκλα μου. Ναι. Μήνυμα δίνω ότι απομακρύνομαι από το screen, απομακρύνομαι από εσένα. Ναι. Είμαστε, το οποίο ισχύει το ίδιο και αν είσαι σε ένα τραπέζι 1,5 μέτρο μακριά ή 2 μέτρα, δεν έχει σημασία. Ναι. Άρα, συμπέρασμα στη γλώσσα του σώματος. Εύκολη κίνηση και ξεκάθαρη κίνηση. Παρένθεση να κάνω χωρίς να μπερδέψω τους ακροατές μας. Υπάρχουν κινήσεις που μεταφέρουν το μήνυμα ή παίρνει το μήνυμα 30-40% με ακρίβεια. Δηλαδή κάνει κάποιος μια κίνηση και θα σας έλεγα, άμα μου πείτε 15 κινήσεις, επειδή γνωρίζουμε το θέμα αρκετά, θα σου έλεγα αυτό, σε αυτή την κίνηση να έχεις εμπιστοσύνη 30-40%. Ναι. Και υπάρχουν κινήσεις που θα σου έλεγα να έχεις εμπιστοσύνη στα συμπεράσματά σου 90%. Ναι. Είναι αυτό που λέμε καταλυτική κίνηση. Να δείξει διαφορά στο mood, στο συνέστημα, στην επαφή, στην επικοινωνία. Πείτε ό,τι θέλετε. Μία τέτοια, παραδείγματος χάρη, είναι, και σκεφτείτε το να το κάνουμε και μια κοινωνική, ένα κοινωνικό παράδειγμα, μερικά δευτερόλεπτα αργότερα. Ενώ γέρνω λοιπόν στο τραπέζι και τα λοιπά, γι' αυτό που ακούω τώρα που μου λες εσύ από την άλλη μεριά, σηκώνομαι και ακουμπάει, όπως λέει ο Δήμος, εγώ το έχω πρακτικά, ακουμπάει πλάτη μου στην πλάτη της καρέκλας μου. Απομακρύνθηκα δηλαδή. Ναι. Το μόνο που μπορεί να έχω σαν δικαιολογία και να το λάβετε και εσείς υπόψη είναι ίσως κουράστηκε ο άνθρωπος και θέλει να ακουμπήσει την καρέκλα του, που θα διαρκέσει για μερικά λεπτά και μετά θα πρέπει να ξαναγυρίσει πίσω στην θέση την φυσιολογική, σε εισαγωγικά. Ότι... Και όταν λέμε απομακρύνθηκα όμως, εσείς εννοείτε ότι απομακρύνθηκα και από το, αυτό που συζητάμε. Εννοείται. Ναι. Και πρέπει να το... Βεβαίως έχουν και τα λόγια έχουν. Δηλαδή, πότε μπορεί να απομακρυνθείς, λέω εγώ, να σου κάνω μια πρόταση στη διαπραγμάτευσή μας, ναι, και να τη θεωρήσεις ότι ούτε καν γίνεται αποδεκτή. Και εγώ δεν τι εγώ μου κάνω λες, έτσι, ρε Δημοσθένη, και κάνω έτσι και ακουμπάω. Πίσω, και ακούω κάτι που... Έτσι. Ναι, τώρα, ναι. Υπάρχει περίπτωση που, και μάλιστα το έχω γράψει και στο άρθρο που έγραψα, ότι να, εντάξει, μπορεί να κουράστηκε ο άνθρωπος, μην το παίρνεις αμέσως. Αυτό, αυτή η κίνηση είναι 80-90% έχει 90% βαρύτητα. Δηλαδή αυτό που βλέπεις βγάζεις και σωστά συμπεράσματα. Αλλά υπάρχει και ένα 10-15-20%. Τι, κουράστηκε ο άνθρωπος να είναι μπροστά γυρμένος, τώρα εγώ, γιατί ο Δήμος του είπε να κρατάει το κορμί του, να στηρίζει το κορμί του στη σπονδυλική του στήλη, για κάτω αυτό μισή ώρα να μου τριατέρτα, θα πιαστούν οι μύες της κοιλιάς σου. Ναι, ναι. Οπότε, αλλά θα το κάνει αυτό 5 λεπτά, ξέρω εγώ, και θα ξαναγυρίσει πάλι σε μια θέση η οποία είναι πιο πρέπουσα. Γιατί, ξέρω εγώ, απομακρύνθηκα. Χρειάζεται να το σπουδάσει κανένα στην γλώσσα του σώματος, άμα απομακρύνεσαι. Ναι, ναι. Θα σε κάνω λίγο διαφορετικά. Είσαι με ένα φίλο, με μια φίλη, με το τέρι σου και είσαι σε ένα που θα ανοίξουν τα καφέ μεθαύριο, ξέρω εγώ, σε ένα τραπέζι και έχει γύρει ο ένας απέναντι στον άλλο και κουβεντιάζεται κάτι δικά σας, χαμηλόφωνα, γιατί υπάρχουν και... Α, τώρα τα τραπέζια θα παίχνουν και 2 μέτρα, δεν μας ακούνε, αλλά μπορεί να μας ακούσει ο σερβιτόρος. Και καθώς βλέπεις αυτό το ζευγάρι, για σκεφτείτε την εικόνα από μακριά, παραδείγματος χάρη, και καλύτερη άσκηση είναι η παρατήρηση, ξαφνικά το ένα μέρος ή μία πλευρά, όποια και αν είναι, απομακρύνει. Εγώ δεν ακούω τίποτα τώρα, έτσι. Εμείς δεν ακούμε τίποτα. Ναι. Είμαστε μακριά 10 μέτρα. Απομακρύνεται και κάθεται, ακουμπάει πλάτη της, στην πλάτη της, ενώ ήταν γερτή και χωμένη το ένα πρόσωπο μέσα στο άλλο. Έγινε κατανοητή η εικόνα. Ναι, ναι. Απομακρύνεται και ακούμπησε, όπως λέει ο Δήμος, ακούμπησε πλάτη μου στην πλάτη της καρέκλας. Μακρύνθηκα. Δεν χρειάζεται να σε ακούσω. Εντάξει, βεβαίως υπάρχουν και άλλα. Τα χέρια που πήγανε, τα πόδια που την κάνανε και τα λοιπά. Αλλά είναι μια πολύ χαρακτηριστική κίνηση. Να την προσέξετε, ελπίζω να μην την έχετε ποτέ. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Οκ. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και μια που είμαστε σε αυτό το μέρος, εάν φαίνονται τα χέρια σας, μερικές φορές ανάλογα την κάμερα που έχει
Εντάξει, εγώ θα έλεγα και μια που το έφερε κουβέντα, μη διαπραγματεύεστε από αυτές τις συνηθισμένες πλατφόρμες. Γιατί? Που έχουν γίνει. Γιατί βλέπουν μόνο το επάνω μέρος, λες και είναι γραμματώσιμο. Ναι. Ναι, ναι. Κοντινό, το πρόσωπο. Προσθέσεις... Τελείως. Ναι, ακριβώς. Εάν, παραδείγματος χάρη, εάν έχετε μία που αξίζει μια διαπραγμάτευση, τώρα αν είναι καθημερινότητα, ξέρω εγώ, και είναι 100 ευρώ, χαρίσετε. Τι να σας πω, ότι θα πάρουμε εμείς κάτι, θα πάρει και εκείνος, θα κάνουμε δηλαδή, και τα λοιπά. Αλλά αν είναι, αξίζει, ξέρω εγώ, από αυτές τις διαπραγματεύσεις που μου λένε, ακούω μερικές φορές, κάναμε διαπραγμάτευση του Μακρόθιν και όλα αυτά, αντί να στηρίζεσαι στην κάμερα του λάπτοπ ή κτλ., πάρτε μια κάμερα και βάλτε μια κάμερα. Ναι. Διαπραγματευτείτε από μια smart TV που έχει μεγαλύτερη ευρύτητα ο φακός της. Να πιάνει και κάτω, το τραπέζι σας, τα χέρια σας. Είναι σημαντικό να δείχνετε μια, τουλάχιστον το επάνω μέρος ή μέρος του τραπεζιού σας. Ναι, κατάλαβα. Μπράβο, όπου φαίνεται πάνω. Εντάξει, και σε τραπέζι να είμαστε εκ του σύνεγγες, πάνω από τη μέση φαίνεται το κορμί μας. Αλλά να συμμετέχουν και τα χέρια. Να μπορείτε να τα χέρια είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στη γλώσσα του σώματος. Αν θέλετε να πείσετε έναν άνθρωπο, να δείξετε, να δώσετε έμφαση στις προτάσεις σας κτλ. Και μια που μιλάμε για χέρια, κανόνας, μην τα σταυρώνετε τα χέρια σας, όχι γιατί τα σάρκασα προηγουμένως ότι είναι κτλ. Δεν είναι έξυπνη κίνηση, τα χέρια σας είναι ανοιχτά. Θα κουμπάνε, αν θέλετε, σουραχήρινες στις πολυθρόνες σας και να είναι ανοιχτά. Άμα θέλετε μια λεπτομέρεια, πολύ σημαντική ψυχολογικά, οι παλάμες σας θα κοιτάνε προς το ταβάνι, προς τα πάνω, όχι κάτω. Θα κοιτάνε έτσι, πώς θα κοιτάνε, μα δεν με βολεύει εμένα αυτό τώρα εδώ. Να μην κρατάω ένα στυλό καλύτερα. Όχι. Άμα κρατάς στυλό, κρατάς στυλό. Αλλά άμα δεν κρατάς στυλό, παραδείγματος χάρη, πολύ ωραία το ρωτάς, διευκολύνεις για τις ακροατές μας. Ωραία. Άμα κουμπείς τα χέρια σου τους βραχίωνες της πολυθρόνας. Ναι. Αν έχουν, αλλά και να μην έχουν. Α, να κοιτάνε προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Σαν να μου πάρουν αίμα, δηλαδή. Ναι, εντάξει, μην το κάνεις αφύσικο. Ναι. Κοιτάνε, όταν α, δεν μπορώ, εγώ θα κρατάω στυλό, ναι, κατάλαβα. Ναι, κράτα στυλό. Εντάξει, και το στυλό είναι ένα σημείο αναφοράς. Τώρα θα ακούσεις λίγο παρακάτω για το στυλό. Ναι, θα ακούσεις παρακάτω για το στυλό τώρα. Ναι. Θύμισε κάτι άλλο, γιατί είναι ατελείωτα αυτά που μπορούμε να πούμε. Αν πάση περιπτώσει, τα χέρια σας, αν μπορείτε, να είναι ανοιχτά, μην τα σταυρώνετε. Καταλαβαίνετε τι είπα. Ναι. Μην το κάνουμε παραπάνω από ό,τι είναι και τα λοιπά. Και μια που είμαστε εδώ τώρα, πάρα πολύ ωραίος παράγοντας και έχουν γίνει τρομερές έρευνες και είναι σχετικά καινούρια ευρήματα αυτά και μάλιστα από ψυχολόγο του Χάρβαρντ και τα λοιπά. Μη μαζεύετε τον εαυτό σας. Παρουσιάστε τον εαυτό σας με εκτόπισμα. Ναι. Τι θα άμα πει μαζε... αυτό. Ναι, τι θα πει. Ωραία. Και πιάνει πάρα πολύ. Okay. Να σας δώσω μια εικόνα. Πηγαίνουμε σε ένα καφέ. Τις παλιότερες εποχές ή θα έρθουν και όλες τώρα και είναι 4 φίλοι. Γνωστοί. Ένα-ενάμιση γνωρίζεις και κανένα δύο είναι άγνωστοι. Okay. Χαιρετάς το γνωστό άτομο, κάθονται αυτοί, εσύ είσαι όρθιο και χαιρετάς, τι κάνεις Μαρία, Χρήστο και τα λοιπά. Ναι, να σου στήσω και τα παιδιά εδώ και καθώς κάνεις σκάνινγκ στα άλλα τρία άτομα, τέσσερα είπαμε τυχαία στο παράδειγμα, ένα άτομο έχει τα χέρια του στην άνεση να ακουμπάνε τους βραχίωνες της καρέκλας, το ένα χέρι μπορεί να ακουμπάει ή να ξεκουράζεται πάνω στο τραπέζι, ενώ το δεύτερο άτομο τα πόδια είναι μαζεμένα, κολλητά, κάθε στην καρέκλα. Ναι. Τα χέρια είναι μέσα από τους βραχίωνες, μπορεί να πιάνει το πόδι του ας πούμε ή να έχει αγκαλιά την τσάντα της ή να είναι μαζεμένο.
να μην είναι ανοιχτό. Να μην ανοίγει, να μην είναι ανοιχτό. Όσοι έχουν δει κότες, αν έχουν μεγαλώσει, υπάρχει κότα που είναι φυσιολογικά, ας πούμε, με τα φτερά και μερικές φορές η κότα, οι κόκορες που ανοίγουν τα φτερά τους και έχουν κτλ. Μπορεί να το δούμε αυτό και στα παγόνια. Όχι η μεγάλη ουρά, αλλά να ανοίγουν τα πουλιά τα φτερά τους. Ναι. Να μην είστε μαζεμένοι. Και πολλές φορές γίνεται αυτό στις τηλεδιαπραγματεύσεις, τηλεδιασκέψεις. Επειδή βλέπουμε το μόνο το, γι' αυτό είναι το αρνητικό, σαν γραμματώσιμο το επάνω μέρος του κορμιού κτλ. Μαζεύουμε το κορμί μας. Έχουμε τα χέρια μας μαζεμένα προς τα μέσα, τα πόδια μας γέρνουν για να έχουμε ισορροπία προς τα πίσω κάτω από την καρέκλα μας. Το κορμί μαζεύεται. Τώρα άμα που δεν θυμάμαι να σας πω απ' έξω τις ορμόνες που εγκρίνει το κορμί κτλ. Εκπληκτική η ανάλυση που έχει κάνει η ψυχολόγος του Χάρβαρντ. Αυτή που έχει κάνει την ομιλία, κατάλαβα πια. Είναι μια ψυχολόγος του Χάρβαρντ που έχει κάνει μια ομιλία TED για τις ορμόνες που βγάζει το σώμα με τη γλώσσα του σώματος. Ναι, με τη στάση του σώματος μάλλον. Εντάξει, εμάς μας είχε έρθει, θυμάμαι μόνο αυτό το κομμάτι που έλεγε ότι να μεγαλώνεται το κορμί. Το στέρνο προς τα έξω, ας πούμε. Προς τα έξω, ναι. Το εκτόπισμα, λέω εγώ. Μην δείχνετε αυτοπεριορισμένη. Έτσι, ναι. Να καταλαμβάνετε τα τετραγωνικά σας, τέλος πάντων. Ναι, έτσι, μπράβο, πολύ ωραία το πες. Ναι. Καλύτερα δεν μπορούσα να το πω. Ναι. Μην το κάνετε. Και γενικά να το μην καμπουριάζετε. Και πιο πολύ για να και τις γυναίκες πάει. Αυτό που μας έχουν μάθει να μην... Εντάξει, γενικά ας πούμε και τα λοιπά. Ναι. Και βεβαίως είναι... Προηγουμένως είπα ότι έχετε δει καμία γυναίκα να έχει ανοιχτά τα πόδια. Βεβαίως, άμα έχεις παντελόνι, μπορεί να ανοίξεις τα πόδια σου και να τις βάλεις κάτω. Και να κάνεις όπως θέλεις. Ναι. Και μεγαλύτερο εκτόπισμα. Έτσι, το σταύρωμα του ποδίου τι σημαίνει, είναι μαζεμένη και τα λοιπά, αμήνουμε και τα λοιπά. Βεβαίως, αλλά εντάξει, άμα είναι φυσιολογική στάση και 9,5 στις 10 φορές το κάνεις μπορεί αυτό, να μην σημαίνει τίποτα, σημαίνει. Ακριβώς. Ακριβώς, αυτό είπα προηγουμένως, ναι. Αλλά μην τον μπερδεύουμε. Ναι. Τώρα, μια που είμαστε στο τραπέζι, νευρικές κινήσεις ή ακούσια ενασχόληση με αντικείμενα που είναι απάνω στο γραφείο σας, δεν σας τα προτείνω. Μερικοί από την. Βέβαια, αντίκειται πρώτα στο πρώτο κανόνα που είπα, ότι εντάξει, να κοιτάτε την άλλη πλευρά. Έτσι, όχι να ασχολείστε, Θεός φυλάξει, με τα email σας ή να παίζεις με το δαχτυλίδι ή να παίζεις με το χαρτοκόφτη ή με το στυλό, και ας είναι και Montblanc. Ναι, ναι. Έτσι, μην ασχολείστε. Γυαλιά, στυλό, πράγματα κτλ. Μην ασχολείστε. Και βεβαίως έχει πολλαπλά μειονεκτήματα αυτά, όχι μόνο στη γλώσσα του σώματος κτλ. Ότι θα χάσεις και την ουσία της κουβέντας. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να προσέχεις. Και μια που είπαμε γυαλιά, και το έχω παρατηρήσει και συνέβη και εμένα το προηγούμενο δίμηνο, γιατί κάναμε κι εμείς τηλεδιαπραγματεύσεις. Μην κοιτάτε την άλλη πλευρά για όσους φοράνε γυαλιά, ιδιαίτερα πρεσβειοτικά πάνω από τα γυαλιά σας. Μερικοί, καθώς γράφανε και τα λοιπά, συνηθίζαν και ένας μου είχε. Γιατί? Γιατί σκεφτείτε, ακόμα και όχι μέσα από τηλεδιάσκεψη που είναι πολύ πιο εμφαντικό. Ξέρετε, στην τηλεδιάσκεψη, όπως είπαμε προηγουμένως, ή στη τηλεδιαπραγμάτευση, επειδή φαίνεται το επάνω μέρος του κορμιού, δηλαδή ουσιαστικά το πρόσωπο, ας πούμε, ναι. Μεγενθύνονται όλες οι κινήσεις του προσώπου ή ό,τι εκφράζει το πρόσωπο, μεγενθύνεται ακόμα περισσότερο. Γιατί? Γιατί δεν με απασχολούν τα χέρια σας, δεν με απασχολούν η στάση του κορμιού σας, γιατί αν παίζετε να μην σας βλέπω ιδιαίτερα με αυτές τις πλατφόρμες, ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα μεγενθύνετε. Και δηλαδή έχω πολύ περισσότερο ενέργεια και διαθέτω προσοχή να δω τα χείλια της άλλης πλευράς πώς κουνιώνται ή τα μάτια πόσο γρήγορα βλεφαρίζει και πώς τι ρητίδες κάνει στο μέτωπο. Ναι. Τα παραλύτω. Άμα είχα να παρατηρήσω κάποιον μέχρι
τη μέση του, θα έχω πολλά περισσότερα να δω. Άρα διαχέεται η προσοχή μου. Άρα θα μου διαφεύγανε μερικά πράγματα να διαβάσω την άλλη πλευρά. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όταν πάμε στα γυαλιά και βλέπει κάποιος πράγμα από τα γυαλιά, τι εικόνα δείχνει. Ξέρω εγώ, για πες το να τελειώνουμε, δεν αξίζεις κιόλας να σε κοιτάξω πρόσωπο με πρόσωπο. Σε κοιτάω, κανένα φορά που λέει, του ρίξε μια ματιά, με κοίταγε, όχι λοξά, με κοίταγε πάνω τα γυαλιά του. Ναι, ναι, κατάλαβα. Εντάξει, δεν είναι μόνο, δεν είναι ευγενές, δεν δίνει καλή εικόνα κτλ. Κτλ. Γιατί η γλώσσα του σώματος τι είναι? Ένας παράγοντας επικοινωνίας. Ναι. Η επικοινωνία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της διαπραγμάτευσης, ιδιαίτερα στο τραπέζι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, γιατί πάνω από το 50% είναι η προετοιμασία που θα κάνεις. Άλλη φορά όταν συναντηθούμε θα κουβεντιάσουμε εκεί, το είχαμε αφήσει όλο. Αλλά μια που ήταν τώρα το θέμα πιο επίκαιρο αυτό εδώ το συζητήσαμε και το έφερε η κουβέντα. Άρα δεν χρειάζεται να βάζεις, να ανατινάζεις ή να κάνεις χαρακτήρι στη δικιά σου γλώσσα του σώματος. Μην το κάνετε αυτό. Μπορεί να με ρωτήσει κάποιος, δηλαδή άμα το κάνει η άλλη πλευρά, εντάξει, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη δικιά μας ναι, πλευρά ναι. Και διαβάζουμε την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το μαθαίνουμε. Και για να διαβάζουμε την άλλη. Τόσο ξέρει η άλλη πλευρά, τόσο κάνει. Απ' την άλλη μεριά, για να το λάβεις υπόψη σου, γιατί σε βλέπει πάνω τα γυαλιά του. Ναι. Της, η άλλη πλευρά, έτσι, για να μην το κάνουμε θηλυκό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και τελειώνοντας τώρα, έτσι που μου ήρθε μια φλασιά, εάν σας έχει φύγει κάτι και βλέπετε ότι δημιούργησε μια αντιπαράθεση, το βλέπετε από τις εκφράσεις, από τους μορφασμούς που κάνει η άλλη πλευρά, ότι ήταν άστοχο αυτό που μόλις είπαμε, μόλις προτείναμε και τα λοιπά, θέλουμε να το πάρουμε πίσω. Ναι. Προσγειώστε τα χέρια σας στο τραπέζι. Όταν λέω προγειώστε, γίνεται κατανοητό. Ακουμπήστε ναι, τα ναι. χέρια σας στο τραπέζι. Κάτω, όλα. Ξέρω εγώ, μέχρι τον αγκώνα που είναι. Σκεφτείτε το τραπέζι σας. Κάθεστε μπροστά σε ένα PC. Okay, σε ένα λάπτοπ. Προσγειώστε τα χέρια σας που δεν θα φαίνεται. Γι' αυτό είπα. Αλλιώς μην το κάνετε ποτέ. Προς τα πάνω λίγο οι παλάμες. Όπως καταλαβαίνεις, τώρα δεν μπορείς να κρατάς και στυλό εύκολα. Και πες, okay, δες με ένα, ίσως ήταν άστοχο αυτό. Σε παρακαλώ, μην το. Δεν βγήκε έτσι όπως ήθελα να βγει. Ή ό,τι θέλετε να πείτε. Το βοηθάτε το μήνυμά σας και μια κίνηση στη γλώσσα του σώματος. Okay? Ναι. Και. Που δεν σ' άφησα να πεις πολλά, αλλά θυμάμαι γιατί πήγε να πεις. Η διαπραγμάτευση, να μην ξεχνάμε ότι είναι δεξιότητα. Όπως το ποδήλατο, ξέρω εγώ, το κολύμπι. Εξάσκηση δηλαδή. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, μια που το έφερες εξάσκηση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε? Ας διαβάσετε και ένα βιβλίο. Ο Δήμος τι είπε τώρα εδώ πέρα, μιλήσαμε μια ώρα, σιγά να. Διαβάστε ένα βιβλίο. Τι κάνω μετά? Για να μπορέσω. Τι κάνω άρα, μετά? Γλώσσα, γενικότερα στη γλώσσα του σώματος και όχι μόνο σε εξαποστάσεως και τα λοιπά. Εννοείται. Πρέπει να ξέρεις και τα λοιπά. Και πάρτε, υπάρχουν βιβλία που είναι αξιόπιστα. Δηλαδή αυτό που λένε το, πραγματικά δεν είναι γραμμένα από κάποιον που δίθεν διάβασα 5 βιβλία και τα ναι, ναι. Και ασχοληθεί. Ακόμα τώρα βέβαια αγκυρίσονται expert στη γλώσσα του σώματος και τα λοιπά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αξίζουν να διαβάζετε τα blog σου και τα λοιπά. Και υπάρχουν και πολλοί ρηχοί που μπορεί να βγάζουν. Το έχουμε καταλάβει, μεγάλες... το έχουμε καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Σε μεγάλες αγοράς όπως της Αυστραλίας, ξέρω εγώ, της Αγγλίας, της Αμερικής και τα λοιπά, βγάζουν το ψωμί τους και είναι εκεί και τα λοιπά. Μεγάλες αγορές, αλλά εντάξει, διαφέρουν από μερικούς άλλους. Κλείνει η παρένθεση. Άρα να διαβάσετε πέντε και τα λοιπά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να παρατηρείτε. Δηλαδή, θυμάμαι και τις ασκήσεις που μας κάνανε όταν μας μαθαίνανε. Πηγαίνετε την επόμενη φορά στο καφέ ή μέσα στο γραφείο σας. Ναι. Παράδειγματος χάρη, θέλετε να μάθετε να κοιτάτε τον άλλον στα μάτια. Από τις ωραιότερες ασκήσεις που μπορεί να κάνετε είναι από αύριο, αν πάτε στο γραφείο, όχι μεθαύριο πότε είναι, αντιμεθαύριο ξέρω εγώ, όταν πάτε στο γραφείο, κάθε άτομο που έρχεται σε επαφή, και ας είναι δύο μέτρα, να μου γράφετε, να γράφετε.
τι χρώμα είχαν τα μάτια του. Α, λοιπόν, εγώ έχω ακούσει, συγγνώμη που σας διακόπτω, πάρα πολύ κόσμο να δυσκολεύεται με την βλεμματική επαφή. Μπράβο. Ναι. Θέλω να παραδεχτώ και στο κοινό ότι έχω εκπαιδευτεί πάρα πολύ από το 1 μέχρι το 10 με ασκήσεις εγώ πολλές, άντε να έχω φτάσει στο 7 σε αυτό το σημείο. Δεν τα παίρνω πολύ καλά. Ναι. Δεν χρειάζεται να θυμάστε το χρώμα της κόρης, να το σημειώνετε. Όταν λέω να σημειώνετε, δεν έχει σημασία το γράψιμο, το αποδήμως γράψιμο, για να σας κάνει να το, ναι, 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 να το παρατηρείτε. Ναι, ναι, αυτό παρατήρηση. Λες, καφέ, ξέρω εγώ, γκρι. Ναι. Κάντε το αυτό 5 μέρες και θα δείτε πόσο καλύτερη θα σας φορά. Ναι, ναι. Κοιτάτε, η καλύτερη εφαρμοστέ άσκηση. Η καλύτερη. Άρα πρώτα πρέπει να μάθουμε να παρατηρούμε. Παραδείγματος χάρη, μια καλή άσκηση. Την επόμενη φορά που πάτε, εκτός αν είστε με κάποιον που πρέπει να δώσετε προσοχή και τα λοιπά, και είστε κάπου και χαζεύετε. Ναι. Μεθαύριο στην παραλία, ποιος είναι. Ναι. Συγκεντρωθείτε σε ένα ζευγάρι, σε μια οικογένεια και παρακολουθήστε την. Στο καφέ είναι καλύτερο. Στο μπαρ είναι καλύτερο, βέβαια, αυτό. Έτσι, η άσκηση. Σε περίοδο 2 ώρων που είναι στο διπλανό τραπέζι, πώς εξελίσσεται η γλώσσα του σώματός τους. Εκπληκτική άσκηση, δείτε και θα με θυμηθείτε. Έτσι, ναι. Βέβαια, εγώ το έχω κάνει αυτό με ζευγάρια που νομίζω ότι είναι πρώτο ραντεβού. Το έχω κάνει. Αυτοί φαίνονται ότι είναι πρώτο ραντεβού, ας πούμε. Φαίνεται από τη γλώσσα του σώματος. Ή αυτοί φαίνονται ότι έχουν μαλώσει και δεν μιλάνε καθόλου σήμερα. Ναι. Τώρα πήγες και στην ακραία περίπτωση, τα εύκολα τώρα, δες. Δεν είναι εύκολα. Αλλά πήγαινε, ρε παιδί μου, πες ότι είναι το 10ο ραντεβού. Και έρχονται άνθρωποι τις 10 η ώρα και κάθονται. Παρακολουθείτε τους μέχρι τις 1 η ώρα. Ναι. Να δείτε, πρώτα παρατηρούμε. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, έτσι. Το έχουμε πει και την περασμένη φορά. Γενικότερα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν μπορεί να κοιτάς, να σου λέει ο άλλος και να σκέφτεσαι τι θα γίνει στο επόμενο ραντεβού σας ή τι θα γίνει στην επόμενη τηλεδιάσκεψη. Διαπραγμάτευση. Ναι. Ακριβώς. Και πρέπει να είσαι και σε μια σχετική εγρήγορση. Ναι. Για να μπορέσεις να εξηγήσεις, να επεξηγήσεις μέσα σου τις κινήσεις κτλ. Να θυμάστε, η γλώσσα του σώματος είναι two-way street. Το ένα είναι εμείς να κάνουμε σωστές κινήσεις και να ενισχύουμε τα μηνύματά μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην αρχίζει και μου λέει κανένας ότι μπορεί να είναι fake και τα λοιπά. Όταν θέλετε να πουλήσετε κάτι, όταν θέλετε να πείσετε κάποιον, δεν το υποστηρίζετε τη γνώμη σας. Ναι, άμα σου λέω από το 1 μέχρι το 10, μου λέει την υποστηρίζω 7-8. Ναι, αλλά θα πρέπει να φαίνεται 10 στο κάτω-κάτω. Αλλιώς άμα πας με το 7-8 στα 10, υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις. Ναι. Να πεις την άλλη πλευρά. Ξέρω εγώ. Άρα, ένα είναι να υποστηρίζουμε αυτό που λέμε. Να είναι και στο κάτω-κάτω να γίνουμε και να περάσουμε την εικόνα στην άλλη πλευρά ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, αξίζει να μας εμπιστευτεί κτλ. Ξέρω εγώ. Η διαπραγμάτευση στην ουσία είναι να σε εμπιστευτεί η άλλη πλευρά για να, στο τέλος να υπογράψει μαζί σου. Ναι. Και πρόθυμα. Άρα, ναι, και πρέπει να είμαστε σε γρήγορση να εξηγούμε τις κινήσεις της άλλης πλευράς για να παρακολουθούμε. Είχα πει την περασμένη φορά και θυμάμαι το είχα πει γιατί το πιστεύω. Δηλαδή το έχω λουστεί αυτό. Δηλαδή. Η πιο δύσκολη για να διαπραγματευτείς από τις εθνικότητες που έχω διαπραγματευτεί. Έχω διαπραγματευτεί αρκετές εθνικότητες. Δεν είναι όλες οι χώρες του ΟΗΕ, αλλά πολλές, δεκάδες. Η πιο δύσκολη, δεν θα έλεγα χειρότερη, δεν λέω, δεν υπάρχει, είναι οι Ιαπωνέζοι. Γιατί? Γιατί δεν διαβάζονται. Δεν διαβάζονται. Ακόμα και το yes που σου λένε, yes, ρε παιδί μου, σου λένε yes. Ναι, είπανε yes. Δεν είναι υγιές. Αλλά βέβαια αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα και πάει. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα δεν διαβάζονται. Άμα δεν διαβάζονται, είναι σαν να μιλάς σε μια μάσκα. Μίλα σε μια μάσκα. Αυτή είναι ωραία παρομοίωση. Μια μάσκα ωραία,
Να βλέπεις μια μάσκα. Ναι. Δεν βλέπεις την κίνηση ούτε στα χείλη, ούτε στο. Τι κόρες, τι πρόσωπο, τι κτλ. Είναι μέρος. Της κουλτούρας, βέβαια. Της κουλτούρας. Και αυτό τους λέω ότι είναι δύσκολη. Γιατί η γλώσσα του σώματος είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίως γίνεται σημαντικότερη. Εδώ είναι η ειρωνία που πολύ ωραία με ρώτησε προηγουμένως. Όταν κάνετε τηλέ διαπραγματεύσεις, τηλέ επικοινωνία, γιατί εστιάζεται σε ένα κομμάτι μόνο του σώματός μας. Άρα κάθε κίνηση στο επάνω μέρος, στο πρόσωπό μας, στο κεφάλι μας και τα λοιπά, και γενικότερα πως στεκόμαστε και αντιμετωπίζουμε την κάμερα, έχει πολλαπλασιαστική σημασία. Ναι. Βοηθήσαμε καθόλου? Ναι. Πάντως εγώ από όλα αυτά που είπατε, που είναι και πάρα πολλά, καταλαβαίνω ότι πρέπει να είμαστε παρόντες. Ναι, καλά. Παρόντες και εστιασμένοι, δηλαδή. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε τότε που τα λέμε. Και φαίνεται. Ναι. Άμα είναι τρία άτομα απέναντι, που ουσιαστικά η κάμερα θα πιάνει και τους τρεις, δεν πάμε έναν, ας πούμε ότι είναι ένας-ένας, φαίνεται αμέσως αν κάποιος ασχολείται με κάτι άλλο. Ναι, αυτό. Ή αν έχει στο μυαλό του κάτι άλλο, και ειδικά τώρα που έχουμε όλη μια διάσπαση προσοχής με τα social media, τη μάστιγα δηλαδή αυτήν, το να είμαστε παρόν σε αυτό που κάνουμε, το να είμαστε εστιασμένοι, νομίζω είναι μια υπερδύναμη που πρέπει να την εξασκούμε όμως. Δεν είναι ότι είναι υπερδύναμη, είναι ότι μπορεί να την. Να γινόμαστε καλά, τι μάθουμε τέλος πάντων. Και τώρα έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό που είχαμε πει και την άλλη φορά, που ξαναθυμίζω έτσι τυχαία τώρα, ότι πρέπει να είσαι καλή φυσική κατάσταση, σε εγρήγορση, να είμαστε ξεκούραστοι. Να έχεις κοιμηθεί καλά, φαντάζομαι, επίσης. Να είσαι ξεκούραστος. Ναι, ακριβώς. Ναι, να είσαι καλή κατάσταση, γιατί δεν πάει αυτό μακριά, δηλαδή. Έτσι. Για φανταστείτε τώρα να κάνεις αυτό το πράγμα και ένα 3-4 ώρες, ας πούμε, έστω και με διαλύματα, ας πούμε. Εντάξει, είναι κουραστικό, έτσι. Είναι αυτό που λέω εγώ, κράτα το κορμί σου να στηρίζεσαι στην σποδηλική στήλη. Εύκολα. Ναι. Για κάντε το. Πρέπει να είσαι πραγματικά γυμνασμένος. Άμα αρχίζεις και κρέμεσαι, δεν σημαίνει, εντάξει, καταστροφή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η εικόνα που μεταφέρεται από την άλλη μεριά είναι ότι, εντάξει, κρεμάσαμε, κουραστήκαμε κτλ. Και μετά από την άλλη μεριά, άμα είναι να σε εκμεταλλευτεί ο άλλος, δίνεις μια πολύ ωραία εικόνα. Να σε εκμεταλλευτεί, έτσι, και να πετάξει 4 προτάσεις σε 5 λεπτά και να μην ξέρεις από πού να την πιάσει τώρα. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και κοινής άμυνας, βέβαια, αλλά βάσει αυτός ατελείωτα είναι. Ναι. Αυτά όλα πάντως για μας θέλουν αυτοπαρατήρηση. Πρέπει δηλαδή να το έχουμε στο νου μας. Ναι. Αυτό μιλάμε. Ναι, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Η γλώσσα του σώματος είναι two-way street. Άλλη μια φορά. Εμείς να δίνουμε και τα λοιπά, και από την άλλη μεριά να διαβάζει την άλλη πλευρά. Ναι. Okay. Ελπίζω να βοήθησα τον κόσμο μας. Εγώ προβληματίστηκα πιο πολύ, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω τελικά γιατί μιλάμε για την επιστήμη της διαπραγμάτευσης. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Δεν είναι δηλαδή να πει κανείς. Εντάξει, όλα αυτά, ας πούμε, τόσο πολύ λεπτομέρεια, νομίζω τόσο πολύ λεπτομέρεια. Εντάξει, μερικές φορές, όταν λέμε τέτοια πράγματα, λέει ο άλλος, εσύ, Παπακοσταντίνη, θέλει να μας κάνεις ρομπότ. Όχι. Ο εαυτός σας να είναι. Ο εαυτός σας. Αλλά όπως προσέχεις τις λέξεις που λες όταν πηγαίνεις σε μια, πηγαίνεις σε μια επίσκεψη στα κουμπάρια σας. Ναι, ανάλογα ναι. Το θάρρος. Ή πας κάπου. Εντάξει, δεν προσέχεις. Δεν μιλάς όπως μιλάς. Προσέχεις. Ακριβώς. Προσέχεις και είσαι πιο παρατηρητικός για να ανταποκριθείς στις κινήσεις άλλης πλευράς, το ίδιο είναι και στη διαπραγμάτευση, έτσι. Είναι μια δεξιότητα επικοινωνιακή και προσπαθείς να πείσεις τον άλλον, πνευματική διεργασία, και βεβαίως είναι ένα λιθάρι, δεν θα έλεγα λιθαράκι, και η γλώσσα του σώματος. Μερικές φορές έχεις μειονέκτημα όταν είσαι εκ του μακρόθεν, απ' την άλλη μεριά, ό,τι είναι γλώσσα του σώματος από μακριά, οι παράγοντες που υπησέρχονται στην από μακριά διαπραγμάτευση είναι πιο σημαντικοί, μεγενθύνονται. Ναι. Αν μπορείτε, μην διαπραγματεύεστε με emails, με τηλέφωνα κτλ. Αυτά είναι επικουρικά. Ναι, βέβαια.
και να είμαστε παρόντες. Και η εξάσκηση φέρνει και την τελειότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, εντάξει, ποτέ δεν τελειώνει η Δέσποινα, ναι, αλλά ναι. Όσο, το είπα προηγουμένως, παρατηρητικότητα, το πρώτο να παρατηρείς για να καταλάβεις και να μπεις μέσα. Έτσι. Παρατηρητικότητα, να είμαστε σε εγρήγορση, να συγκεντρωνόμαστε για να μπορέσουμε να το να κοιτάμε το παράδειγμα που υπάρχει. Εστίαση και προσοχή. Ναι, και σε εγρήγορση για να μπορέσουμε να εξηγούμε, να βγάζουμε συμπεράσματα από τις κινήσεις της άλλης πλευράς. Ναι. Μας χρωστάτε, εγώ θα πω ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μας χρωστάτε τις τακτικές διαπραγμάτευσης, να ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το έφερε, θα το λέγαμε ίσως σήμερα, είχα σκεφτόμουν κι άλλες, αλλά το έφερε η κουβέντα ότι λόγω του ιού λοιπόν, γίνονται πολλές εκ του μακρόθερου. Επειδή η εκπομπή θα βγει πριν ξεκινήσει το σεμινάριο ξεκινάει το Σάββατο 22. Παρασκευή, την Παρασκευή. Παρασκευή, οκ. Okay. Παρασκευή, ναι, 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 ναι. Παρασκευή. Παρασκευή. Πληροφορίες βρίσκουν στο site yesyes.gr, σωστά? Σωστά. Ωραία, σωστά. Θα τα βρουν όλα αυτά και στο post εκεί που θα είναι η εκπομπή. Ξεκινάει, πόσες ώρες είναι αυτό που ξεκινάει και απευθύνεται σε όλους, φαντάζομαι. Ναι, ναι, 6 Παρασκευό Σάββατα είναι 60 ώρες. Το τέλος δίνουν και εξετάσεις για να πάρουν την πιστοποίηση. 6 Παρασκευό Σάββατα, τα οποία είναι όμως αδιαζώσεις ή είναι από μακριά? Να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν και διαζώσεις και λόγω της κατάστασης μόνο 15 άτομα, αλλά είναι και live streaming και από μακριά. Μπορούν να κάνουν και ερωτήσεις εκείνη τη στιγμή και τα λοιπά. Δεν είναι. Ωραία, ωραία, εντάξει. Έχουμε δική μας πλατφόρμα που τα κάνουμε, οπότε μπορεί να ρωτάνε και άμα χάσουν κάποιο μπορούν να το παρακολουθήσουν. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα. Οπότε είναι βολικά για αυτούς. Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Να είσαι καλά, Δέσποινα, να είσαι καλά. Και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια, γεια. Γεια, γεια.